Και Θανάση, θα ξεκινήσουμε από σένα, διότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που δήλωσε πω εξετάζει αλλαγή του πυρηνικού δόγματο, μιλώντα σε απόφοιτου στρατιωτικών σχολών, είπε πω η Μόσχα είναι έτοιμη για διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό προποθέσει βεβαίω. Καλησπέρα, Εύα. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ρωτήθηκε για τι απειλέ και για τι συζητήσει που υπάρχουν σε σχέση με τα πυρηνικά όπλα. Είπε ότι παρακολουθεί η Μόσχα τι δυτικέ κινήσει σε σχέση με το συγκεκριμένα οπλικά συστήματα και σκέφτεται την περίοδο αυτή τις, αλλαγές, τις ενδεχόμενες αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα α, του Κρεμλίνου. Ε, ρωτήθηκε ευθέως αν α, αυτό το νέο πυρηνικό δόγμα θα περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο ενός προληπτικού πυρηνικού χτυπήματος. Είπε ότι η Μόσχα δεν χρειάζεται ακόμη κάτι τέτοιο α, γιατί η απάντησή της α, αυτή τη στιγμή εγγυημένα επιφέρει συντριβή του αντιπάλου της. Την ίδια στιγμή α, είπε ότι είναι ανοιχτή η Μόσχα σε διάλογο α, με πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, για μια ισότιμη και αδιαίρετη ασφάλεια όπως την περιέγραψε, σε περίπτωση όμως που και αυτές οι πλευρές είναι έτοιμες. Ε, μίλησε εκτός από τους δημοσιογράφους και σε αποφύτου στρατιωτικών σχολών και είπε ότι αυτή τη στιγμή εγγόνια και δυσέγγωνα των ηρώων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπερασπίζονται τον Ντομπά και την Οβοροσία από του νεοναζί. Είναι η φράση που έχει καθιερώσει για τις περιφέρειες εκείνες που ανήκουν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο στην Ουκρανία, αλλά η, Ρω... η Ρωσία τις θεωρεί πλέον ρωσικό έδαφος. Mm -hmm. Είπε επίσης ότι θα συνεχίσει η Μόσχα την ανάπτυξη της πυρηνικής τριάδας, δηλαδή σε έδαφος, θάλασσα και αέρα πυρηνικά όπλα, τα οποία αποτελούν κατά τον Βλαντίμιρ που την εγγύηση της ισορροπίας δυνάμεων στον κόσμο. Και βέβαια, α, χαρακτήρισε α, το Κρεμλίνο, εκπρόσωπό του Μάλιστα. και ο Δημήτρη Μετβέντεφ, ω σκληρό εκφραστή των απόψεων του Κρεμλίνου, α, παραμιλητό, παράνοια, παραλογισμό το ενδεχόμενο να υπάρξει τώρα συζήτηση για τα πυρηνικά όπλα με τι ΗΠΑ, για τι οποίε βέβαια οι ΗΠΑ επεφύλαξε του χειρότερου των χαρακτηρισμών, είπε ότι ξεδιάντροπα κοινικά καθάρματα κυβερνούν αυτή τη στιγμή την Ουάσιγκτον και νομίζουν ότι είμαστε όλοι ηλίθιοι. Ε, Θεωρώντα ότι η Ρωσία δεν μπορεί να μπει σε διάλογο για τα πυρηνικά όπλα αν δεν υπάρχει Λοιπόν, ένα και εκεί θα πάμε τώρα,